Έχει μαζί της την κυρία Μίταλα, είναι η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Σωστά το λέω, Αλεξάνδρα? Σωστά, σωστά. Θα μας μεταφέρετε έτσι, μία καλησπέρα, εικόνα. Καλησπέρα, είμαστε εδώ στην... Ναι, Βελίκα, είμαστε εδώ στην πλατεία των Ψαχνών. Να σας πω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει διακοπή ρεύματος και εδώ στα Ψαχνά, αλλά και στο χωριό Μακρυμάλη. Έγινε μια έκρηξη σε μετασχηματιστή και εδώ και περίπου 10 λεπτά δεν υπάρχει φως στην περιοχή. Δεν ξέρουμε πότε θα επανέλθει. Περιμένουν εδώ και οι κάτοικοι. Μαζί μας έχουμε την κυρία Ευαγγελία. Να μας πει δύο λόγια, βρίσκεται εδώ από το πρωί, βοηθάει, προσφέρει βοήθεια και στους πυροσβέστες εθελοντικά, αλλά και σε όλους τους ανθρώπους που έχουν έρθει εδώ για να βοηθήσουν. Κυρία Ευαγγελία. Ναι, καλησπέρα και από μένα. Και εμείς εδώ προσπαθούμε με το δικό μας τρόπο στο Δημαρχείο να προσφέρουμε όποια βοήθεια είναι δυνατή και ό,τι πρέπει να κάνουμε τα απαραίτητα για να παλύνουμε όλη αυτή την αναστάτωση και τον πόνο που προκαλεί ξανά δυστυχώς στον τόπο μας και αυτή η πυρκαγιά. Ακριβώς σε ένα χρόνο και την ίδια μέρα από την περσινή, δυστυχώς, προσπαθούμε λοιπόν τους ανθρώπους, τους κατοίκους από το Μακρυμάλι και από τα χωριά που εκενώθηκαν και τους έχουμε εδώ, να τους παρέχουμε ό,τι είναι δυνατόν, να έχουν στέγη με δροσιά, να έχουν νερό και φαγητό. Ο Δήμος φρόντισε για όλα. Μαζί μας εδώ, όλοι μαζί, είναι οι αντιδήμαρχοι, όλοι οι φορείς του Δήμου, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, και πάνω απ' όλα οι εθελοντές μας. Έχουμε ομάδες νέων ανθρώπων που είναι πάντα σε ό,τι χρειαστεί για να βοηθήσουν. Οι εθελοντές βρήκαν στέγη για πολλούς και τους φιλοξενούν στα σπίτια τους. Όλες οι δομές του Δήμου είναι στη διάθεση οποιοδήποτε έχει ανάγκη, δηλαδή τα καπί μας, αίθουσες κλιματιζόμενες, οι αίθουσες του Δημαρχείου είναι ανοιχτές με οτιδήποτε χρειαστεί, καθώς επίσης και για τους στρατιώτες, για τις ομάδες των άλλων εθελοντών του Ερυθρού Σταυρού. Κάνουμε τα πάντα και αυτό πρέπει να κάνει κάθε κοινωνία για να αντιμετωπίσουμε οτιδήποτε έρχεται και μάλιστα τέτοιου είδους θεομηνίες ή δυστυχώς άσχημες παρεμβάσεις των ανθρώπων. Κύριε Ευαγγελία, να σας ρωτήσω κάτι. Ναι. Πώς έχουν μεταφερθεί εδώ? Υπάρχει κάποιος που να μένει πάνω στον πάνω χώρο? Ναι, βέβαια. Στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου είναι περίπου 10 άτομα. Στο καπί είναι κάποιες οικογένειες. Όπως σας είπα, φιλοξενούνται σε κάποια σπίτια. Είναι αρκετοί άνθρωποι, αλλά και κάποιοι που δεν θέλουν να πάνε πουθενά, είναι έξω, έχουν το άγχος, θέλουν να μαθαίνουν κάθε στιγμή τι γίνεται με τα σπίτια τους. Τα νέα, όπως και εσείς προείπατε, είναι πολύ ενθαρρυντικά, δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους όλες οι δυνάμεις. Και πιστεύουμε ότι μέχρι το πρωί, όταν θα φέξει, θα πέσουν ξανά στη μάχη και τα αεροπλάνα, τα πυροσβεστικά, και θα λήξει και αυτή η άσχημη νύχτα με το καλύτερο αποτέλεσμα. Πόσοι άνθρωποι έχουν έρθει εδώ πέρα στο Δημαρχείο από το πρωί? Από το πρωί πέρασαν οι περισσότεροι κάτοικοι. Κυρία Μίταλα, μου επιτρέπετε από το στούντιο να σας ρωτήσω, υπάρχουν και παιδιά που φιλοξενείτε? Υπάρχουν και παιδιά, μικρά παιδιά, μωρά ίσως? Ναι, βεβαίως. Βεβαίως. Μωρά όχι εδώ στο Δήμο. Έχουν πάει σε δικούς τους ανθρώπους. Αλλά παιδιά, μεγαλύτερα, ναι, υπάρχουν. Περίπου 300 είναι οι άνθρωποι, πληροφορηθήκαμε, που έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Αναγκάστηκαν να φύγουν από το σπίτι τους και έχουν αναζητήσει αλλού στέγη για αυτή τη δύσκολη βραδιά. Σε εσάς, στο δικό σας Δήμο, πόσοι άνθρωποι περίπου φιλοξενούνται?
στο Δημαρχείο εννοείται, μάλλον. Στο εννοώ στις δομές του Δήμου σας, στις δομές του Δήμου σας. Ναι, στις δομές, γενικά στις δομές του Δήμου είναι γύρω στα 40 άτομα, εκεί γύρω, κάπου εκεί, 40 άτομα εκεί. Οι υπόλοιποι είναι είτε έξω, δεν θέλουν να μπουν κάπου, ή έχουν πάει σε δικούς τους ανθρώπους. Έχουν αγωνία οι άνθρωποι. Ναι, προφανώς. Ναι, ναι. Έχουν αγωνία, πολύ μεγάλη αγωνία. Για να... Ναι, ναι. Αγωνία πολύ. Για να επιστρέψουν στα σπίτια τους, να δουν τι έχει αφήσει. Κάποιοι άνθρωποι με... Βεβαίως, κάποιοι άνθρωποι με το ζόρι έφυγαν από τα σπίτια τους και κάποιοι δεν νομίζω ότι και κάποιοι μπορεί να έμειναν και να είναι κοντά και η αστυνομία και οι πυροσβέστες και δεν τους έκαναν καλά. Μιλήσατε μαζί τους, κυρία Μίταλα, ανησυχούν για την στιγμή που θα επιστρέψουν και θα δουν τις περιουσίες τους. Για την επόμενη ημέρα υπάρχει ανησυχία, τι σας λένε? Είναι από τη μια είναι χαρούμενη που τουλάχιστον μέχρι στιγμής τα σπίτια τους δεν έχουν πάθει κάτι. Από την άλλη όμως σκέφτονται αυτό που θα αντικρίσουν γύρω τους, το περιβάλλον που ήταν η αναπνοή τους, το οξυγόνο τους. Δεν είναι εύκολο. Το λένε συνέχεια και οι πιο νέοι και οι πιο μεγάλοι. Και είναι δεύτερη χρονιά. Ήταν 14 Αυγούστου και πέρσι, όταν και το Μακρυμάλι και το Κοντοδεσπότη τυλίχθηκε στις Φλόγες. Σωστά. Ένας χρόνος ακριβώς. Το είπα, το Κοντοδεσπότη βασικά. Ακριβώς ένας χρόνος και την ίδια μέρα, λίγες ώρες νωρίτερα. Αυτή την ώρα οι άνεμοι έχουν κοπάσει. Πώς είναι η κατάσταση εκεί? Ναι, έχουν κοπάσει, έχουν κοπάσει. Αυτό είναι ένα καλό στοιχείο, θερμικό. Παρ' όλα αυτά, πολύ καλό, ναι, ναι, ναι. Είναι πολύ καλό σημείο αυτό. Ο κύριος Δήμαρχος όμως και όλες οι δυνάμεις είναι εκεί, παρόλο που είναι νύχτα, δεν έχουν εγκαταλείψει ούτε ένα λεπτό την προσπάθεια. Οι βασικές ανάγκες των ανθρώπων αυτών τώρα, οι βασικές ανάγκες? Οι βασικές ανάγκες των φιλοξενούμενων. Ναι, ναι, ακριβώς, ακριβώς. Να υπάρχει η τουαλέτα, δηλαδή η υγιεινή τους, το νερό τους και όπως σας είπα φαγητά, όλοι καλύφθηκαν από τον τελευταίο φιλοξενούμενο και όλες οι δυνάμεις. Δώσαμε φαγητό για όλους τους στρατιώτες, για όλους τους πυροσβέστες, για όλους τους εθελοντές, για όλους. Δεν έχει μείνει κανείς. Ο κόσμος έτρεξε, οι επιχειρήσεις επίσης συνέπραξαν πολύ σε αυτό για να μαζευτούν και τρόφιμα, οι σύλλογοι επίσης, πολλοί σύλλογοι. Είμαστε ένας δήμος που ο εθελοντισμός είναι πολύ βασικό στοιχείο τα τελευταία 5 χρόνια. Έχει βοηθήσει σε πάρα πολλές, σε κάθε είδους περιπτώσεις που χρειάζεται η παρέμβασή τους. Έχουμε εικόνα της ζημιάς, πόσες αγρικίες έχουν καταστραφεί, έχουμε μια πρώτη εικόνα? Όχι, σε αυτά δεν μπορώ εγώ να απαντήσω. Είναι ο κύριος Δήμαρχος, είναι οι αρμόδιοι φορείς. Εμείς αυτά που ξέραμε και την προσπάθεια που κάνουμε εδώ για να βοηθήσουμε τον κόσμο, από το μεσημέρι που πέρασαν εκατοντάδες κόσμου, είμαστε εδώ κοντά τους και με ένα λόγο ότι όλα θα πάνε καλά, με την προσπάθειά μας, όπως σας προείπα, για να προσφέρουμε ό,τι ήταν δυνατό και ό,τι μπορούσαμε να κάνουμε. Από εκεί και πέρα τα άλλα, όχι, δεν μπορώ εγώ να σας απαντήσω. Κυρία Μίταλα, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, να συνεχίσετε το έργο σας.